Πάντως και το μέτωπο της κακοκαιρίας μπαίνει στη συζήτηση για την πανδημία, καθώς μένει να δούμε και ποιο θα είναι το αποτύπωμα που θα αφήσει. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο την κυρία Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο των Νοσοκομειακών Γιατρών Αθηνών Πειραιώς. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά που είστε μαζί μας, κυρία Παγώνη. Και ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που μόλις σχολίασα πριν από λίγο. Κατά πόσο περιμένετε η κακοκαιρία αυτή να αφήσει αποτύπωμα στην πορεία της πανδημίας? Και εννοώ φυσικά ότι υπήρξε κόσμος ο οποίος περιορίστηκε μέσα στο σπίτι. Έναν μίνι περιορισμό, ένα μίνι lockdown είχαμε τις ημέρες αυτές. Βλέπετε να υπάρχει σχετική αποτύπωση και στην πορεία της πανδημίας? Η αλήθεια είναι ότι η Αττική δεν είχε μίνι lockdown. Ο κόσμος για μία εβδομάδα δεν μπορούσε να κινηθεί. Ήταν γεμάτη χιόνια. Uh-huh. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπήρχε κινητικότητα, που σημαίνει δεν υπήρχε μετάδοση. Επομένως, τις επόμενες μέρες περιμένουμε μείωση κρουσμάτων αρκετά μεγάλη. Θα το δούμε περίπου σε μία εβδομάδα. Αυτό που μας απασχολεί όμως εμάς είναι δύο δείκτες. Η δείκτη των θανάτων και των διασωληνωμένων. Αυτοί οι λεγόμενοι δείκτες, σκληροί δείκτες, που λέμε ότι είναι και ανυποχώρητοι μέχρι αυτή την είναι ώρα. Είναι πολύ σκληροί δείκτες. Γιατί όσον αφορά τις μονάδες εντατικής θεραπείας, οι ασθενείς εκεί είναι και δέλτα, που υπάρχει μεγάλες επιπλοκές των ασθενών αυτών. Είναι μεγάλες ηλικίες και αρκετοί, οι περισσότεροι δηλαδή, είναι ανεμβολίαστοι. Γι' αυτό και παραμένουν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στη ΜΕΘ. Και βέβαια κάνουν και τις επιπλοκές, γιατί έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί οι δύο δείχτες λοιπόν, οι θάνατοι και οι ασθενείς της ΜΕΘ, θα αργήσουν να μειωθούν. Περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, περίπου σε 2 με 3 εβδομάδες, και θα είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Γι' αυτό λοιπόν και ήδη από χθες εισηγήθηκαν για την επόμενη Δευτέρα να ξεκινήσουν και τα μέτρα, μείωση των μέτρων σταδιακή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να πάει και να ακούσει λίγο μουσική σε ένα εστιατόριο και να μπορεί να αλλάξει η διάθεσή του και να μην συνεχίζεται αυτή η πίεση που υπήρχε μέχρι τώρα. Ξέρετε, βέβαια, αυτό ο κόσμος διαρωτάται σημασία. Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Από τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι σκληροί δείκτες, οι οποίοι είναι μέχρι στιγμής με την εικόνα που καταγράφουν, την ίδια ώρα καταγράφεται μια ήπια ενδεχομένως μείωση στα νέα κρούσματα όπως καταγράφονται με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Δικαιολογεί αυτό την χαλάρωση των μέτρων? Φυσικά δικαιολογεί. Φυσικά τη δικαιολογεί. Γιατί οι δείκτες οι δύο αναφέρονται σε πολύ προηγούμενες μέρες που αφορούν τους ασθενείς. Η χαλάρωση των μέτρων αφορά τα κρούσματα. Και τα κρούσματα έχουν μειωθεί αυτό τον καιρό. Συγκριτικά με πριν 20 μέρες που είχαμε 30, 35, 40 χιλιάδες, τώρα έχουν μειωθεί αρκετά. Βάσει λοιπόν αυτής της παραμέτρου εισηγήθηκε η Επιτροπή για τη μουσική, χωρίς βέβαια, να το τονίσουμε, χορούς με απλά μουσική και φαγητό. Νομίζω ότι θα γίνει κατανοητό σε όλους και τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε για να μην δημιουργούνται προβλήματα, όπως επίσης και την τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Mm. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι βάσει και των τελευταίων μελετών η τρίτη δόση είναι η σωτήρια δόση και για την όμικρο και για τις υποπαραλλαγές της όμικρο που είναι η 1 και η 2 μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσουμε όλοι να τηρούμε και τα μέτρα και να διασκεδάσουμε και να τα τηρούμε κιόλας. Άρα η εικόνα που έχετε κι εσείς είναι ότι όσοι νοσηλεύονται βαριά, είτε χρειάζεται να μπουν σε μια μονάδα εντατικής, είτε και σε μια κλινική COVID, αλλά δίνουν βαριές νοσηλίες, είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει 3 εμβόλια. Φυσικά πέρα από το ενδεχόμενο να έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα. Η γενική όμως είναι πάνω από 60. Είναι πάνω από 60. Έχουν υποκείμενα νοσήματα. Και το 85% είναι ανεμβολίαστοι. Το κομμάτι του εμβολιασμού, η πορεία, ας αφήσουμε απ' έξω τις ημέρες της κακοκαιρίας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν αδύνατο. Δυστυχώς αυτές τις μέρες όμως, να πω κάτι, αυτές τις μέρες ακυρώθηκαν πάρα πολλά ραντεβού. Ήταν 5 μέρες αποκλεισμένος ο κόσμος. Καταλαβαίνετε ότι 5 μέρες εμβολιασμοί είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, από εδώ και πέρα, πρέπει να επιταχύνουμε. Όπως επίσης να επιταχύνουμε και τους εμβολιασμούς των μικρών παιδιών, δηλαδή τις μικρές ηλικίες, γιατί και αυτές έμειναν πίσω.
Τώρα θα ξεκινήσουν το σχολείο, όπως είπατε. Mm-hmm. Και σωστά είναι ότι πρέπει να κάνουν τα 3 τεστ, γιατί ξεκινάνε από την αρχή. Άρα πρέπει να ελεγχθούν την πρώτη εβδομάδα για να ξέρουμε και τι γίνεται. Mm-hmm. Άρα τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, είσαστε κι εσείς υπέρμαχος των αυτοδιαγνωστικών τεστ, ώστε να προλάβουν εγκαίρους τα νέα. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, αν θυμόσαστε, το Σεπτέμβριο, όταν ξεκίνησαν τα σχολεία, που μπορεί, έχουμε πει ότι δεν είναι 100% τα τεστ ασφαλεία, ότι μας δίνουν 100% τα αποτελέσματα, αλλά έστω και αυτό τον αριθμό, τον οποίο βρήκαμε, ήταν πολύ σημαντικός για να περιορίσουμε τη διασπορά και να γίνει γρήγορα η χνηλάτιση. Γιατί ο στόχος με τα τεστ αυτό είναι. Κάνεις γρήγορα η χνηλάτιση. Έστω και αυτό τον αριθμό που μας έδωσαν. Πάμε τώρα στο κομμάτι των αντιγυϊκών φαρμάκων. Ξεκινάει την Δευτέρα η χορήγησή τους και κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει και στο κομμάτι της αποσυμφόρησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμάς ο στόχος δεν είναι οι θεραπείες, είναι η πρόληψη. Δηλαδή να μην αρρωστήσει ο κόσμος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Ότι πρέπει να εμβολιαστούν για να μην αρρωστήσουν. Τώρα, αφού αρρωστήσουν, που δεν το θέλουμε, κανένας δεν το θέλει αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα αντιϊκά φάρμακα. Τα αντιϊκά φάρμακα είναι πολύ καλά. Ήδη πήρανε την έγκριση της Pfizer από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και θα κυκλοφορήσει και από τη Δευτέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνοντας τα φάρμακα αυτά μπορείς μέχρι 90% να περιορίσεις τις επιπλοκές και να μην φτάσεις σε νοσηλείες και μονάδες συστατικής θεραπείας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει τις πρώτες 5 μέρες, ούτως ώστε να προλάβεις αυτές τις επιπλοκές. Mm-hmm. Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου ή μάλλον να σας πω πώς καταγράφεται λίγο και η ανησυχία όλων μας. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που είναι δύσπιστη απέναντι στα εμβόλια. Δεν θέλει να εμβολιαστεί, είτε γιατί είναι στο κομμάτι των αρνητών, είτε γιατί είναι στο κομμάτι εκείνων που φοβούνται. Τι γίνεται όμως με τα φάρμακα? Φοβάστε ότι ενδεχομένως να έχουμε και εκεί ένα κομμάτι αρνητών, μια μερίδα αρνητών που είναι, εγώ δεν θέλω να πάρω το φάρμακο γιατί δεν το ξέρω. Το φοβάστε αυτό? Όχι, είμαι σίγουρη ότι τα φάρμακα θα τα πάρουν. Ήδη τα ζητάνε. Με το εμβόλιο είχαν αυτή την, τέλος πάντων, το πείσμα μπορώ να πω. Υπάρχει ένα 7% που είναι αρνητές, που δεν πρόκειται ποτέ να εμβολιαστούν. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν ασχολείται και κανένας πλέον με αυτούς. Όμως, οι υπόλοιποι είναι αυτοί οι οποίοι φοβούνται. Ναι, ναι. Είχα κάποια συμπτώματα όταν έκανα την πρώτη και τη δεύτερη δόση, γι' αυτό δεν πάνε να κάνουν την τρίτη. Που σημαίνει είχαν ένα πυρετό, είχαν αυτή την αδυναμία, έχουν υποκείμενα νοσήματα και αυτό τους φόβησε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς πρέπει να τους πείθουμε καθημερινά με τα συμβάματα που έχουμε και με τις μελέτες που έχουμε στα χέρια μας για να προσπαθήσουμε να πάνε να κάνουν και αυτοί που δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση αλλά και αυτοί που πρέπει να κάνουν την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ειλικρινά, οι μελέτες λένε ότι η τρίτη δόση είναι η σωτήρια δόση ακόμα και για τις νόμικρων και τις παραλλαγές της όμικρων. Άρα λοιπόν πρέπει να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Πάντως η αλήθεια είναι, κυρία Παγώνη, ότι η παραπληροφόρηση είναι ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι αλήθεια, όπως ξέρετε. Ναι, θέλω να σας περιγράψω. Προτού μου πείτε, είναι κάτι άγνωστο. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε. Πριν από λίγο διάβασα και μία τοποθέτηση του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος πηγαίνει στα φαρμακεία, ζητά φάρμακα τα οποία δεν έχουν λάβει καμία έγκριση, που μάλιστα σε κάποιο εκ των περιπτώσεων ο ΕΟΦΤΑ αναφέρει και ως αντιπαρασιτικά, γιατί κάπως διάβασαν ότι είναι πολύ αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, την ώρα που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Αυτό το κομμάτι της παραπληροφόρησης είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι αυτές τις μέρες νόσησαν και οι γιατροί αρνητές, αν το παρακολουθήσατε, οι οποίοι βγήκαν και στις τηλεοράσεις, οι οποίοι ήταν ενάντια στους εμβολιασμούς, νόσησαν, νοσηλεύτηκαν και μετά είπαν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Τέλος πάντων κατάλαβαν ότι είχαν κάνει και αυτοί λάθη σφάλματα, είχαν κάπως ερμηνεύσει διαφορετικά. Ποιο είναι το στοιχείο που τους φοβίζει όλους και ποια είναι η παραπληροφόρηση? Η παραπληροφόρηση είναι ότι το εμβόλιο mRNA είναι αυτό που θα καταστρέψει στην ουσία και το DNA
του οργανισμού τους. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν το εξής, ότι το mRNA στον οργανισμό μένει ελάχιστα λεπτά και μετά καταστρέφεται. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κατανοήσουν και να καταλάβουν, ότι δεν καταστρέφει απολύτως τίποτα στον οργανισμό. Mm-hmm. Ίσως θα πρέπει να επιστρέψει σε κάποιους ξανά η εμπιστοσύνη στο γιατρό, στον οικογενειακό γιατρό, ίσως τον οποίο καλό θα ήταν να απευθυνθούμε. Ίσως και εμείς στην αρχή η πληροφόρηση, ο τρόπος που... Έγιναν λάθη. Έγιναν πολλά λάθη, τα οποία νομίζω μετά σιγά σιγά διορθώθηκαν. Ο τρόπος ο οποίος μεταδώσαμε και το θέμα του εμβολίου για να πείσουμε τον κόσμο, το άγχος που είχαμε και εμείς οι ίδιοι, το ότι εστιάσαμε ότι το εμβόλιο μπορεί να κάνει και μια θρόμβωση σπάνια, αντί να πούμε τις θρομβώσεις που κάνει η ίδια η νόσος, mm-hmm. η COVID-19. Ίσως και εμείς ο τρόπος που πλασάραμε στην ουσία σε εισαγωγικά το θέμα δεν ήταν σωστός. Έπρεπε να ήταν κάπως διαφορετικά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.